Την έντονη ανησυχία του εκφράζει μιλώντας αποκλειστικά στο Euronews ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς Ανδρέας Μαυρογιάννης για την προκλητική επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο. Απαντώντας στις ερωτήσεις της απεσταλμένης του Euronews στην Κύπρο, Έφης Κουτσοκώστα, ο κ. Μαυρογιάννης εκτιμά πως μόνο αρνητικά τελεσμένα μπορεί να υπάρξουν. Μας δημιουργεί τεράστια ανησυχία και είναι πρόδρομος κακών. Τίποτα το καλό δεν μπορεί να βγει από αυτή την επίσκεψη. Ήδη η επίσκεψη βεβαίως στην κατεχόμενη Κύπρο είναι παράνομη, αλλά αντιλαμβάνεστε το να πηγαίνει στην Αμόχωστο, στην περίκλειστη περιοχή που έχει ένα ειδικό καθεστώς εδώ και 47 χρόνια που παρέμενε κλειστή ακριβώς για να αποδοθεί στους ελληνοκύπριους κατοίκους της, που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επανειλημμένα ζητήσει να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό μόνο περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις και νέα τετελεσμένα μπορεί να δημιουργήσει. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης σημειώνει πως πιθανότατα στόχος της Τουρκίας είναι να χρεοκοπήσει τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και ταυτόχρονα να κατηγορήσει την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι εξαιτίας της διακόπηκαν οι συνομιλίες. Σημειώνει πως οι Ελληνοκύπροι δεν πρόκειται να εμπλακούν σε συζητήσεις περί δύο κρατών. Εμείς θέλουμε να διαπραγματευτούμε, αλλά με βάση τις παραμέτρους που έχουν συμφωνηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, λέει χαρακτηριστικά. Είμαστε μπροστά σε ένα σενάριο το οποίο, αν δεν είναι φασοκομωδία, είναι τραγωδία. Γιατί, ξέρετε, αυτό που προσπαθεί ο κύριος Ερντογάν είναι να πει ότι «μα εμείς σεβόμαστε τα δικαιώματα, απλώς θα είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, απλώς δεν μπορεί να παραμένει κλειστή και όλα θα γίνουν σύμφωνα με τα ψηφίσματα και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Εξορισμού ακριβώς το αντίθετο κάνει. Ό,τι κάνουν παραβιάζει την διεθνή νομιμότητα. Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές και πρέπει η διεθνής κοινότητα να αντιδράσει έντονα για να μπορέσει να υπάρξει έστω μια μικρή πιθανότητα να λειτουργήσουμε αποτρεπτικά. Αναλύοντας τις κινήσεις της Τουρκίας, ο κ. Μαυρογιάννης υπογραμμίζει πως αυτές αποτελούν μπρος γκρεμό και πίσω ρέμα, όπως λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή από τη μια μας λένε δύο κράτη, μας λένε διχοτόμηση, από την άλλη μας λένε κυριαρχική ισότητα με την οποία επιδιώκουν να έχουν δύο κράτη, αλλά αυτά τα δύο κράτη να συνέλθουν με ένα συμβόλαιο και να θέσουν από κοινού κάποιες αρμοδιότητες που τους ενδιαφέρουν και δι τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούν να εποφελούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορεί και η Τουρκία να επηρεάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, τι να σας πω, είτε το ένα είτε το άλλο είναι από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό και ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός παραμένει σαφώς μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως έχει περιγραφεί στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και όπως είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς επιμένει πως η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικά της διεθνούς κοινότητας πρέπει να είναι ηχηρή απέναντι στην Τουρκία. Θα έπρεπε και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, όχι μετά τις 20, τώρα να δώσει ένα ισχυρότατο μήνυμα στην Τουρκία ότι τα νέα τετελεσμένα δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά και θα έχουν πολύ σαφείς, συγκεκριμένες και ισχυρές συνέπειες στη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Μαυρογιάννης και στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με δεδομένο μάλιστα ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από την εποχή που ήταν αντιπρόεδρος γνωρίζει καλά το Κυπριακό. Είχε προσπαθήσει και ο ίδιος το 2014 όταν ήταν αντιπρόεδρος και επισκέφθηκε την Κύπρο να δώσει μια αποφασιστική όθηση στην προσπάθεια για λύση ακριβώς μέσα από την υπόθεση των βαρωσίων της Αμοχώστου, μέσα από το να επιτρέψει την σταδιακή, αν θέλετε, προετοιμασία για την επιστροφή της πόλης. Οπότε και τώρα θα μπορούσε κάλλιστα να βοηθήσει. Σίγουρα η φωνή της Αμερικής είναι η φωνή που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς εξηγεί πως το Κυπριακό βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή. Είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι το τέλος μιας εποχής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκαταστήσεις τα πράγματα σε μια πορεία λύσης. Και πέρα από όλα αυτά έχουμε και κάποιες, αν θέλετε,
νεότερες δυσκολίες, που είτε είναι η νέα διοίκηση, η νέα κατοχική διοίκηση, είτε είναι το γεγονός ότι το καθεστώς του κυρίου Ερντογάν πλειοδοτεί σε αδιαλαξία και από χρόνο σε χρόνο βλέπουμε χειρότερα.